Έχουμε να τα πούμε καιρό και σήμερα όπως βλέπετε έχω εδώ τη τσάντα του νηφτηρίου. Κανονικά ήθελα να ετοιμάσω αυτό το βίντεο να το κάνω πιο ωραίο, με πιο ωραίο background, πιο ωραία να είμαι εγώ, περιποιημένη, ρωμαλή, ωραία ρούχα, αλλά δεν έχω και πολύ χρόνο. Ναι, και θα το κάνουμε τώρα έτσι στα γρήγορα. Θα με βοηθήσεις. Τον κούρεψα, παιδιά, μου ήρθε μία μέρα έτσι να τον κουρέψω. Τον έκανα άστα να πάνε και τελικά γουλί τον κουρέψαμε. Γουλί. Άμα βλέπατε πώς τον έκανα, το καημένο το μωρό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να σας δείξω τι θα πάρω μαζί μου στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτή είναι η τσάντα που θα πάρω. Δεν τη λες ούτε μεγάλη ούτε μικρή, αλλά μεσαία. Την προηγούμενη φορά είχα πάρει μια βαλίτσα. Έβλεπα βίντεο στο YouTube και έβλεπα που παίρνανε μπόλικα πράγματα. Παίρνανε και λέω, αχ, και εγώ θα τα πάρω, τι χαζή είμαι. Αλλά τώρα ξέρω ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά που δείχνουν. Και θα δείξουμε τι χρειαζόμαστε στα αλήθεια. Ναι, θες να κάτσεις εδώ? Εδώ να κάτσεις, περίμενε. Λοιπόν, εγώ στο νοσοκομείο που γέννησα την πρώτη φορά, εκεί θα γεννήσω πάλι, δεν χρειάζεται να πάρω ρούχα για το μωρό, μόνο για όταν θα γυρίσουμε σπίτι, ούτε πάνες, ούτε επιθέματα στήθους, ούτε σερβιέτες, οτιδήποτε. Τα έχουν όλα εκεί πέρα, οπότε τζάμπα είχα γεμίσει τη βαλίτσα πέρσι και έπιανε πολύ χώρο, οπότε δεν τα πάρω όλα αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς τα έχουν όλα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα σημαντικότερα. Από τα πιο σημαντικά. Βασικά όχι, περιμένω. Θα σας δείχνω ένα. Τι έχω εδώ? Έχω πάρει, όπως να ξεκινάμε. Λοιπόν, έχω πάρει φορτιστή για την κάμερα, επειδή είπαμε θα κάνουμε vlog εκεί πέρα. Χρειαζόμαστε, άμα δεν έχουμε μπαταρία, τι θα κάνουμε? Φορτιστή κινητού, με το κινητό. Και εδώ μέσα τι έχω? Ένα ζευγάρι παντόφλες. Σαγιονάρες, έτσι, για να είμαι άνετα. Τώρα από την άλλη μεριά, για να δούμε τι έχουμε. Από την άλλη μεριά, πού πας? Δεν θα έρθεις εδώ, να δείξουμε μαζί, βρε. Έχω πάρει και ακουστικά, μπας και ξέρετε, θα με πάρει καμιά γιαγιά μου σίγουρα με κάμερα, μην την ακούει όλο το νοσοκομείο. Τι έγινε, κορίτσι μου, γέννησες? Να την έχω στα ακουστικά. Ναι, ακουστικά. Έχω πάρει 2 σουτιέν θυλασμού. Πέρσι δεν είχα πάρει. Βασικά το φορούσα και λερώθηκε και δεν είχα πάρει. Ο Πέτερ δεν τα έβρισκε. Μεγάλο λάθος, τριγυρνούσα σαν την τρελή αγελάδα στο νοσοκομείο. Οπότε σίγουρα τα αφήνω από τώρα, φοράω κάτι άλλο τώρα, για να έχω σίγουρα στο νοσοκομείο. 2 ζευγάρια κάλτσες και εδώ έχω εσόρουχα. Και εσόρουχα. Μην μου πάρετε μπραζίλ ή στριν και τέτοια, πάρτε μεγάλα βρακιά, μεγάλα. Ακούστε με. Για να δούμε τι έχει εδώ τώρα. Έχω πάρει μαζί μου χτένα. Χτένα, επειδή χρειάζεται μια χτένα να χτενιστούμε, θα έρχεται ο κόσμος να μας βλέπει, μην είμαι με τους 100 κόμπους στο κεφάλι. Μετά, εδώ έχω πάρει 2, για όταν θα φύγουμε, 2 σετάκια ρουχαλάκια για την Μπέμπα, να σας τα δείξω. Το ένα είναι αυτή η φορμούλα με κορμάκι μακρυμάνικο. Κορμάκι λέγεται, όχι, τι κορμάκι, πώς λέγονται αυτά, ζυπουνάκια τα λένε, δεν θυμάμαι. Και ζακετούλα. Ένα είναι αυτό το σετάκι. Το άλλο είναι αυτό για τα μαλλιά, κορδελίτσα για τα μαλλιά. Μαζί με αυτό το φανελάκι, είναι έτσι με λουδάκια. Και αυτό εδώ το παντελόνι κολάμπρος, τι είναι? Είναι, και τα 2 είναι νούμερο 56. Και έχω καλτσούλες και πατίνια που έχει πλέξει η γιαγιά μου στην Ελλάδα. Και σκουφάκι έχω πάρει, καλό γιατί δεν ξέρουμε τι καιρό θα έχει.
Οπότε γι' αυτό πήρα δύο ρούχα. Α, και ζακετούλα, μία πλεκτή ζακετούλα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάρω π.χ. για όταν θα γεννηθεί, τι θα φορέσει και τέτοια, γιατί ήδη μας δίνουν από το νοσοκομείο. Απλά όταν θα φύγουμε, να έχω. Μετά, έχω πάρει εδώ, τι κάνεις, ένα τέτοιο πανάκι, ώστε πείτε έρχεται κάποιος επισκέψει, κάποιος έρχεται να με δει και το μωρό πεινάσει εκείνη τη στιγμή, ένα καλυφθώ, αφού θέλω να θυλάσω, θα θυλάζω, οπότε αυτό για να κρύψουμε τα πράγματα, να κρύψουμε τα κορίτσια. Ναι. Εδώ έχω πάρει ένα τσαντάκι με καλλυντικά, τι έχω βάλει μέσα. Μάσκαρα, κονσίλερ, make-up, όχι ότι θα έχω όρεξη να δω αυτό, αλλά για καλό για κακό να πάρω. Επειδή όλοι οι φωτογραφίες βγάζουν, βγάζουν τη μαμά, βγάζουν το μωρό, ναι, να είμαι λίγο φρεσκαρισμένη. Τώρα, και μια, επίσης θα πάρω και μια κουβερτούλα για όταν θα φύγουμε, για το μωρό, χοντρή. Εδώ μέσα, τι έχω στο νεσεσέρ, ένα νεσεσέρ, πού τα βρήκες αυτά, τα δικά μου είναι, Έχω ένα νεσεσέρ, στο νεσεσέρ αυτό έχω βάλει μέσα. Επιθέματα στήθους για καλό για κακό, μήπως δεν μου, πες δεν μου δίνουν ή, γιατί θυμάμαι είναι σε ένα άλλο δωμάτιο και όχι μέχρι να πάω εκεί, πες ότι βαριέμαι να έχω δίπλα μου. Στο νεσεσέρ, κρέμα προσώπου, λαστιχάκι για τα μαλλιά, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να το χάσω. Ναι, ναι, δεν με κοροϊδεύεις. Αποσμητικό και σαπούνι προσώπου. Και τελευταίο τι έχω εδώ, αυτά τα μαντιλάκια, μωρομάντιλα για δε μακιγιάζ που είναι. Ναι, για να βγάζω στο make-up, άντυχο αυτό. Ναι, και οδοντόκουρτσα οδοντόκρεμα που δεν έχω, ναι, οδοντόκουρτσα οδοντόκρεμα που δεν έχω βάλει ακόμα, ναι. Ναι. Τώρα, για μένα, τι έχω πάρει, για μένα, έλα, να σας δείξω. Τι έχω πάρει για μένα, για το νοσοκομείο. Έχω πάρει μία άνετη τεράστια πιτζάμα, άνετη, μεγάλη, σκούρη και δεν θα πάρω μόνο μία, αλλά δύο, επειδή θυμάμαι εγώ είχα λερνούν συνέχεια και έπρεπε να αλλάζω και να βάζω άλλο. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Μετά δεύτερη, πήρα πάλι τέτοιο χρώμα. Σκούρο με κάτι καρδούλες έχει εδώ. Και ένα τεράστιο μπλουζάκι με κουμπιά, ώστε επειδή θα φυλάζω, ανοίγω τα κουμπάκια, τσακ, τσακ. Ναι, πρόσχε να μην πέσεις. Ναι, πρόσχε να μην πέσεις. Πρόσχε να μην πέσεις. Ναι, αυτή η τεράστια πιτζάμα. Ναι, μα, δεν θέλω να πάρω κολλητά, γιατί ξέρετε κιόλας. Φαινόμαστε που φαινόμαστε μετά. Σαν 5 μηνών έγκυος, να μην φαινόμαστε και... Λάλια! Ναι, θα μου δώσω φυλάκι. Δώσε κανένα και έτσι. Εντάξει, και εσύ, δώσε μου και ένα φυλάκι. Αχ, το μωρό μου! Τι μαμάκιας είσαι εσύ, βρε παιδί μου, με ξεμάλιασες κιόλας. Ναι, μη. Έλα να δείξουμε και τα άλλα. Και, όπως είδατε αυτό εδώ είναι μακριμάνικο και όλα τα άλλα είναι κοντομάνικα που έχω πάρει, γιατί δεν ξέρω, ή μπορούν να κρυώσουν, να συσταθούν, δεν ξέρω, ένα από τα δύο. Και πάλι ένα μεγάλο t-shirt γκρι, πάλι θα μπορώ άνετα να θυλάσω, να θυλάζω, ναι, μια χαρά. Καλά είσαι, το μωρό, το μωρό. Πάλι ένα άνετο t-shirt μεγάλο, άσπρο, δεν ξέρω, καλή επιλογή, άσπρο. Τι βρε, θες να σου δώσω σημασία, Έλα, γκλίτσα, έλα. Και τελευταίο, όχι προτελευταίο,
ρόμπα. Ναι. Δεν θα πάρω νυχτικιά, δεν θέλω καθόλου νυχτικιά. Την προηγούμενη φορά είχα αγοράσει μια νυχτικιά, αλλά παιδιά, προτιμώ τα παντελόνια παρά να νυχτικές φορέματα και τέτοια. Α, ποιος ήρθε! Κάτα! Ε! Γιατί... Δεν θες! Ναι. Εντάξει, άστο! Γιατί με θες! Άστο! Δεν σε... Γιατί μου πήρες! Δεν θέλεις! Ελά! Σταματάμε το βίντεο εδώ, συνεχίζουμε σε λίγο. Έφαγα ένα μικρό σνακ που μου έφερε ο Πέτα. Πού είχα μείνει, νομίζω σας τα έχω δείξει όλα. Και πετσέτα θα πάρω μαζί, άμα μήπως τύχει κάνω ένα μπανάκι, ένα ντουζάκι μετά. Θέλω. Και ό,τι άλλο είναι, νομίζω δεν ξεχνάω κάτι, ό,τι άλλο είναι θα μου φέρει ο Πέτα, έτσι κι άλλως θα πηγαίνω έρχεται. Ναι, αυτά. Αχ, ξέρετε, τώρα έφαγα και θέλω να με ξαπλώσω. Ήταν ωραίο. Δεν του ζήτησα καν και με έφερε, βρε, γιατί κι άλλως είναι. Με έφερε, πάει. Ναι. Και αυτά είναι που θα πάρω μαζί μου στο νοσοκομείο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Βασικά όχι, θα βλογκάρω και λίγο. Ναι. Αυτά με την τσάντα του μυστήριου. Τώρα πρέπει όλα να τα ξαναβάλω μέσα και να τα μάσω. Λοιπόν, μόλις κοίμησα το μωρό, τελικά δεν έκανα vlog, σταμάτησα εκεί, επειδή μετά ξαπλώσαμε. Ναι, οπότε εδώ θα τελειώσει τελικά το βίντεο. Άλλη φορά vlog, έτσι και λέω, νομίζω αυτό θα είναι το τελευταίο βίντεο πριν τη γέννα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Σας αγαπάω! Μουά!